Θα κάνουμε λίγη ακόμη υπομονή για τις διαφημίσεις, για να δούμε τώρα τι γίνεται την Πέμπτη. Στις 10 το πρωί ξεκινά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα για να παρουσιαστεί το Spermogen Test. Είναι ένα τεστ που βοηθά στο να έχουμε τις πρώτες πληροφορίες για την ανδρική υπογονιμότητα. Τις πρώτες ή μια πολύ καλή απεικόνιση των προβλημάτων που υπάρχουν, κυρία Χατζηπαρασίδου. Όπως βλέπετε, είναι διευθύντρια του Embryo Lab Academy, που μαζί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχουν κάνει μια καταπληκτική συνεργασία που την τροφοδότησε τι? Ποια ήταν η αφορμή για να ασχοληθείτε με αυτό το τεστ? Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαι κοντά σας και στην παρέα του κοινού σας. Η έμπνευση είναι η αναζήτηση του επιστήμονα. Ο επιστήμονας, είπαμε, είναι ένα ανήσυχο που αναζητά ένα καλύτερο αύριο. Έχουμε φτάσει σήμερα να αντιμετωπίζουμε την ανδρική υπογονιμότητα, που πριν από 40 χρόνια ήταν πέρα από κάθε φαντασία και πάρα πολλοί άντρες ήταν καταδικασμένοι να ζήσουν στην ατεκνία και να χαρακτηρίζονται ως στήροι. Τώρα όμως αυτό έχει αντιμετωπιστεί και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ότι όπου η πλειοψηφία των ανδρών μπορούν πια και έχουν επιλογή της πατρότητας μέσα από διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Φτάσαμε όμως σε ένα σημείο τώρα που λέμε δεν μας φτάνει αυτό. Θέλουμε ένα καλύτερο αύριο, θέλουμε καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπευτικές αγωγές για αυτούς τους άντρες, ώστε να μπορούν όχι να χρειάζεται να κάνουν εξωσωματική, αλλά να υπάρχει τρόπος για να κάνουμε την θεραπεία τους πραγματικότητα. Να έχουν δηλαδή τη δυνατότητα της αποκατάστασης της γονιμότητάς τους για να διεκδικήσουν πια τη φυσική τους σύλληψη. Και αυτό είναι το ουσιαστικό και το σημαντικό και ο άξονας του Spermogen, το οποίο ξεκίνησε σαν συνέργεια επιστημόνων που θελήσανε να, μέσα από τα εργαλεία και τις γνώσεις τους να χτίσουν αυτό που λέμε τη γενετική βάση, να την ξεδιαλύνουν, να δούνε δηλαδή ποια είναι τα μόρια ή τα γονίδια που εμπλέκονται στους μηχανισμούς οι οποίοι καθορίζουν τελικά την τελική έκφραση σπερματογένεσης και άρα τη γονιμότητα ενός άντρα. Γι' αυτό λοιπόν, εδώ και αρκετά χρόνια, από το 2019, δουλεύουμε πυρετωδώς, ελέγχοντας χιλιάδες γενετικούς δείκτες, σε συνεργασία πάντα με το Πανεπιστήμιο και μέσα από τα απίστευτα καινούργια εργαλεία γενετικής, όπου μας και βιοπληροφορικής, όπου μας δίνεται η δυνατότητα να ελέγχουμε χιλιάδες γονιδιακούς τόπους, προκειμένου να απομονώσουμε αυτούς που φαίνεται να διαφοροποιούνται στον άντρα ο οποίος χαρακτηρίζεται ως υπογόνιμος. Να σας πω τώρα, επειδή εδώ έχουμε σχεδόν 2.000 άνδρες, έτσι, και με μια μεγάλη απόσταση ηλικιακή, που ξεκινά από τα 18, φτάνει μέχρι τα 55, μιλούμε για Θεσσαλούς? Είναι όλοι οι Θεσσαλοί που συμμετείχουν? Όχι. Είναι ο ελληνικός πληθυσμός. Είναι το σύνολο των εθελοντών μας. Μάλλον σε αυτό αναφέρεστε. Mm-hmm. Είναι περίπου... Το λέω επειδή έγινε η σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο. Σκέφτηκε ότι ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον αυτού του δείγματος, που είναι αρκετά μεγάλο και αυτό, προήλθε από εδώ. Αλλά εσείς πήρατε από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας δείγματα, έτσι, αν καταλαβαίνω καλά. Ναι, το σημείο συλλογής των δειγμάτων, και αυτό ήταν μέρος του προγράμματος και κοινής απόφασης, αποφασίστηκε να είναι η μονάδα του Embryo Lab, όπου τα άτομα και επιστήμονες του Embryo Lab εκπαιδεύθηκαν για να ενημερώνουν για το πρόγραμμα. Δημιουργήθηκαν φόρμες συνένεσης προκειμένου ο κάθε άνθρωπος που ενδιαφέρεται για το πρόγραμμα να μπορεί να μάθει και συνέχεια να συνενέσει για τη συμμετοχή του. Και εδώ έγινε ο χαρακτηρισμός του σπέρματος, γιατί στην... Εμείς έχουμε αυτό που λέμε την τεχνογνωσία στο να αξιολογούμε το σπέρμα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια συνεχιζόμενη αξιολόγηση και εκπαίδευση των ανθρώπων εδώ πέρα. Άρα για αξιόπιστα αποτελέσματα αποφασίσαμε να γίνεται η συλλογή και αξιολόγηση των δειγμάτων των εθελοντών εδώ. Και στη συνέχεια η αποστολή και η ανάλυση της γενετικής βάσης στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και ειδικά στο εργαστήριο της ΒΙΟΣ. Μάλιστα. Είναι από την απλά ελληνικός πληθυσμός, από όλη την Ελλάδα και από όλα τα μήκη και κύματος. Λέτε παντού... ξεκινάτε από το 19, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τώρα στον επόμενο μήνα, στα τέλη του 2022. Άρα ξέρετε αν αυτή η σύμπραξη απέδωσε ή όχι.
και να δούμε και τι απέδωσε. Δηλαδή, τι πετύχαμε μετά από αυτή. Είπατε ότι ήταν επίπονη, δύσκολη, απαιτητική, έτσι. Είχε τις δυσκολίες της και στο κομμάτι της προσέγγισης των εθελοντών, αλλά κυρίως λόγω του κορονοϊού. Μην ξεχνάμε σωστά, ότι όλα αυτά τα κάνατε μέσα στον κορονοϊό, έτσι. Ωραία συγκυρία για σας. Πρόγραμματα και βέβαια συγκεκριμένες έτσι βλέψεις του προγράμματος, όπως ήταν η ανάλυση της κληρονομικής βάσης της γονιμότητας, όπου θέλαμε να καλέσουμε και τον παππού και τον πατέρα και το γιο, για να δούμε πώς μεταφέρεται ένα γονιδιακό σημείο του ενδιαφέροντός μας από γενιά σε γενιά και πώς επηρεάζει τη γονιμότητα, δεν κατέστη δυνατό. Άρα χρειάστηκε να προσαρμοστούν οι στόχοι μας προκειμένου να φτάσουμε τελικά στο να φτάσουμε στα συμπεράσματα που αναζητούσαμε. Σήμερα λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη φάση της μελέτης του σπέρμοντζιν και έχουμε μέσα από 7 εκατομμύρια γενετικά σημεία που έχουν μελετηθεί με τη χρήση πάντα μεγάλων βάσεων βιοπληροφορικής, γιατί αυτά ξεφεύγουν από την δυνατότητα ανάλυσης του ανθρώπινου μυαλού. Έχουμε απομονώσει 12 γενετικούς τόπους, οι οποίοι φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στο να χαρακτηρίζεται τελικά το επίπεδο της γονιμότητας ενός άντρα. Και αυτό δεν αλλάζει με το χρόνο, γιατί αναφερθήκατε για το μεγάλο εύρος στο ηλικιακό. Ο γενετικός μας κώδικας είναι κάτι που είναι σταθερό από την πρώτη κυταρική μας διαίρεση μέχρι το τέλος που θα λήξει η ζωή μας. Άρα είναι μια σταθερή πληροφορία που δεν επηρεάζεται από το μεταξύ, ό,τι μας περιγράφεται είναι αποτυπωμένο πίσω σας σε αυτό το γράφημα. Δηλαδή, βλέπουμε ένα οάριο. Βλέπουμε τα σπερματοζωάρια που προσπαθούν να το πολιορκήσουν. Βλέπουμε την αποτύπωση του γονιδιώματος, όπως η επιστήμη εννοώ το αποτυπώνει. Ήταν πολύ έξυπνο που μας υποδεχθήκατε εκεί. Πάμε στα πρακτικά. Ήταν το γραφείο μου, κύριε Πολύζο, και ήταν ένας τρόπος για να βάλω τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται στον κόσμο του εμβριολόγου και να τους περιγράφω τη διαδικασία που αφορά τελικά τα οάρια, όλα αυτά κρύβουν τη ζωή. Πάμε στα πρακτικά. Η επίσημη πρώτη γίνεται, όπως είπαμε, την Πέμπτη το πρωί. Ναι. Και θα είναι διαθέσιμο πότε στην αγορά αυτό το τεστ? Η πρώτη, όπως είπατε, και είναι ένα κάλεσμα ανοιχτό για όσους θέλουν να έρθουν και να ενημερωθούν. Ένα πάνελ των πολύ σημαντικών ανθρώπων θα μιλήσουν για να παρουσιάσουν το πρόβλημα και να παρουσιάσουν και τα ευρήματα και με τη συνδρομή και γενετικών συμβούλων να περιγράψουν τι σημαίνει αυτό για την κληρονομικότητα και όλα αυτά. Άρα είναι ανοιχτή πρόσκληση. Ξεκινάει στις 10 η ώρα την Πέμπτη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στην αίθουσα Ιπποκράτη. Mm-hmm. Περιμένουμε όλους όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για όλο αυτό το πρόγραμμα. Όσον αφορά το προϊόν στο οποίο αποσκοπούμε, αυτή τη στιγμή περνάει από μια διαδικασία πατενταρίσματος προκειμένου να προστατευτεί όλη αυτή η γνώση και στη συνέχεια να διατεθεί στο κοινό ως συγκεκριμένη εξέταση η οποία γίνεται όχι με σπέρμα να επισημάνει, αλλά με τη λήψη αίματος, προκειμένου ο καθένας με τρόπο εύκολο, απλό και κυρίως ακριβή να μπορέσει να εκτιμήσει το επίπεδο της γονιμότητας για να προβεί σε αυτό που είναι ο άξονας του σπέρμοντζιν, στην πρόληψη. Άρα καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει σαφής ορίζοντας, αλλά δεν θα είναι και πάρα πολύ μακριά. Νομίζω ορίζοντας κάποιων μηνών μέχρι να ολοκληρωθεί και να τοποθετηθούμε σε σχέση. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Συναντήσατε άνδρες που είναι η επιβεβαίωση του ανδρισμού τους, η γονιμότητά τους? Γιατί τα στερεότυπα στην ελληνική κοινωνία είναι πολύ συνδεδεμένα με αυτό. Ναι, δυστυχώς είναι. Και δυστυχώς αυτό κάνει μεγαλύτερο το θέμα της αντιμετώπισης ανδρικής υπογονιμότητας και κάνει πολύ διστακτικούς τους άνδρες, δυστυχώς ακόμα και σήμερα, να μπαίνουν στη διαδικασία του ελέγχου της γονιμότητάς τους έγκαιρα. Φοβούνται ότι σε μια περίπτωση διάγνωσης υπογονιμότητας, ότι αυτό θα καταρρύψει εντός εισαγωγικών τον ανδρισμό τους. Προφανώς αυτό δεν ισχύει, είναι ένα ταμπού το οποίο έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί ένας άντρας με μια τέτοια διάγνωση χρειάζεται μετά να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά του ως άντρας, που αυτό νομίζω ότι είναι σε ένα πολύ λάθος επίπεδο και θα ευχόμουν να μην συνεχίσει να συμβαίνει άλλο, για να μην ταλαιπωρείται ούτε ο άντρας και κυρίως ούτε η σχέση.
Ευχαριστούμε θέρμα. Καλή επιτυχία την 5η στις 10 στην Ιατρική Σχολή. Γεια σας, κυρία Χατζηπαρασίδου. Να είστε καλά.